μες τις ελιές. Θα τις πλύνεις. Ναι, ναι. Μέσα σε μια λεκάνη θα τις πλύνεις μετά. Θα τις ρίξεις σε ένα κουβά. Θα τις αλατίσεις. Αλάτι χοντρό, μπόλικο. Αρκετό. Ναι. Θα το ρίξεις μέσα στο τσοβάλι. Μέσα στο αυτό, θα το, από πάνω θα ρίξεις πάλι αλάτι. Και μετά θα ρίξεις τσάλες τις ελιές. Ναι, ναι. Ναι. Και στο τέλος, μόλις τελειώσουν οι ελιές, θα το κλείσεις το τσουβάλι από πάνω και θα βάλεις ένα βάρος. Ένα τούβλο, οτιδήποτε, από πάνω από το τσουβάλι, για να τρέχουν τα υγρά. Θα τα αφήσεις σε ένα μέρος να μην βρέχεται, να μην είναι μέσα βροχή και λιώσει το αλάτι και θα τις πετάξεις μετά. Δεν θα γίνω. Να είναι σε στεγνό μέρος. Θα τις αφήσεις δύο μήνες. Δύο μήνες. Δύο μήνες για να γίνουν. Θα τσανείς να τις βλέπεις, να παίρνεις καμία και όταν δεν θα πικρείς, μόλις παίρνει αυτή η μικρή ηλιά και σταφιδώνει, θα τη βγάλεις μετά. Πάλι θα την πλύνεις για να φύγει το αλάτι και μετά σε ένα καθαρό πανί θα τις βάλεις στον ήλιο για να στιγνώσουν τα υγρά. Να μην έχει νερά όταν θα τις βάλεις στο λάδι, δεν κάνει να είναι βρεγμένες. Πρέπει να είναι στιγνές οι ελιές. Ναι. Και θα τις βάλεις σε σπορέλαιο. Να σκυπαστούν από πάνω για να μην ραχλιάζουν. Γιατί άμα δεν τις έχεις σκυπάσει το λάδι θα χαλάσουν. Ραχλιάζουν από πάνω, σπρίζουν και χαλάει μετά η ελιά. Ναι. Και μετά είσαι έτοιμος να τρως. Εντάξει, κατάλαβες? Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ παρακαλώ, πολύ. Παρακαλώ. Και αυτές τώρα θα τις βάλεις σε μπολ που θα τις πάρεις αυτές. Και θα ρίξεις λάδι από πάνω. Γιατί αν δεν ρίξεις λάδι μέσα σε αυτό θα χαλάσουν.